Σας. Καλημέρα σας. Τι ήταν αυτή η δήλωση που κάνατε χθες στο Real για διπλωματία ή πόλεμος, κύριε Βάρδα, για πείτε μας, τι θέλατε να πείτε, τι εννοούσατε. Η δήλωση ήταν πάρα πολύ απλή και ο κόσμος την κατάλαβε και συντάξτε την κατάλαβαν κιόλας, οι συνάδελφοί σας, οπότε έδωσαν τη σωστή ερμηνεία. Η δήλωση ήταν πάρα πολύ απλή ότι η διπλωματική οδός είναι μονόδρομος για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Έγινε μια ολόκληρη παρουσίαση ενός τετάρτου όλων των τεχνικών προβλημάτων που συνδέονται με την επίλυση των διαφορών μας σε διπλωματικό επίπεδο. Αλλά κάποιος συνάδελφός σας, ο οποίος έτσι όπως χαρακτηριστικά είπα ψάχνει για το μανιωδός, για το δέντρο και χάνει το δάσος, βρήκε μια λέξη η οποία όμως αναφερόταν σε ένα θεωρητικό πρόβλημα και όχι στη σχέση μας με την Τουρκία και αυτόματα οδηγήθηκε σε συμπεράσματα που οδηγήθηκε. Εσείς το είπατε ποτέ, κυρία Μάρδα, εσείς το χρησιμοποίησατε ως δεύτερο ενδεχόμενο, δηλαδή αν αποτύχει η διπλωματία, όχι, τότε δεν, τι. Όχι, δεν είναι έτσι, διότι αν διαβάσετε και λίγο πριν τη γράφω και αμέσως μετά τη γράφω, τέτοιο ενδεχόμενο δεν υφίσταται και στην παρουσίαση που έκανα και, εν πάση περιπτώσει, στην όλη ανάλυση. Δεν είπατε δηλαδή ποτέ για πόλεμο. Όχι, ο όρος χρησιμοποιήθηκε. Αλλά χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα δύο στοιχεία που υπάρχουν διεθνώς, έτσι ώστε κάποιος να λύσει τα προβλήματά του. Ναι, κύριε Μαρδά, επειδή... Μια είναι να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Μια είναι διπλωματική οδός και μια είναι, εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος. Και έθεσα το ερώτημα αν υπάρχει μια τρίτη μέθοδος κάποιος να την δώσει. Αλλά η όλη ανάλυση σαφώς απέκλει αυτό το ενδεχόμενο και έδινε έμφαση σε θέματα διπλωματικών διαπραγματεύσεων με όλη την τεχνική ανάλυση η οποία έγινε πριν και η οποία έγινε μετά. Σαφνικά κάποιος είδε μία λεξούλα και εκεί, όπως σας είπα, είδε το δέντρο και ξέχασε το δάσος τελείως. Έχετε δίκιο μέχρι εδώ, κύριε Μαρδά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλήσαμε και χτες στο τηλέφωνο και μας το εξηγήσατε πολύ σωστά. Νομίζω είναι και εμφανές και στην απομαγνητοφώνηση. Επιτρέψτε μου όμως να θέσω δύο μικρές παρατηρήσεις. Πολύ σωστά εσείς είπατε ότι είμαστε υπέρ της διπλωματίας και όχι υπέρ του πολέμου. Σωστό. Αυτό κατά τρόπο διαστρεβλώθηκε και έγινε σαν να θέσατε το δίλημα διπλωματία ή πόλεμος. Σωστά μιλάω μέχρι τώρα. Διαστρεβλώθηκε. Κάποιος το διαστρέβλωσε. Εγώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, κύριε Μαρδά. Εσείς, επειδή είστε και στο Υπουργείο Εξωτερικών, χρειαζόταν να χρησιμοποιήσετε πρώτον τη λέξη πόλεμος. Κοιτάξτε τι γίνεται. Σε θεωρητικό επίπεδο μπορούμε να μιλάμε διάφορα θέματα, μιλάμε σε μία εκπομπή. Όπως επίσης και σε επιστημονικό επίπεδο μπορούμε να εκφράζουμε κάποιες απόψεις. Το ζητούμενο δεν είναι η λέξη, το ζητούμενο είναι το νόημα το οποίο βρίσκεται πίσω από τη λέξη και το ζητούμενο είναι η ανάλυση η οποία γίνεται. Και να σας ρωτήσω για την ανάλυση. Αποκλεί, δύο λεπτά να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Κύριε Μάρδα, μόνο λίγο σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, η οποία αποκλεί αυτό το ενδεχόμενο. Η ανάλυση ήταν σαφέστατη και έλεγε ότι η διπλωματική οδός είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε παντού, από την αρχή ως το τέλος της παρουσίας. Αποτρεπτική... Και δεν είναι η μόνη που έγινε. Έγινε πριν δύο ώρες μία άλλη, όπως δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, όπως το ΑΠΕ, όπου το ΑΠΕ βέβαια έβαλε η διπλωματική οδός είναι η μόνη που έγινε. Η αποτρεπτική στρατηγική που έχει το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην Τουρκία, μήπως τρόπον την ακυρώνεται με αυτό που λέτε μόλις τώρα? Όχι, κοιτάξτε, η διπλωματική οδός, επαναλαμβάνω, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό το οποίο μπορεί να μας λύσει τα όποια προβλήματά μας με την Τουρκία, είτε πατώντας στο καταστητικό χάρτη το ΙΕ, είτε πατώντας στο δίκαιο της θάλασσας, είτε πατώντας στο κοινοτικό κεκτημένο, είτε πατώντας σε διάφορες οδηγίες οι οποίες υπάρχουν. Όλα αυτά μπορούν να μας δώσουν τις λύσεις τις οποίες χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, κάθε κράτος έχει τα συστήματα αμήνης τα οποία τα έχει για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν υπάρχει από τα βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο κτλ. Αγοράζουν ένα κάρο οπλικά συστήματα και αγοράζουν πολλά περισσότερα από εμάς, μπορώ να σας πω. Και στην τελική ανάλυση, τι τα χρειάζονται, θα πει κάποιος, ενώ εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει, δεν υφίσταται θέμα πολέμου ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά είναι μια επιλογή η οποία υφίσταται και τα κράτη ακολουθούν τις στρατηγικές επιλογές που θέλουν να κάνουν. Αν η εναλλακτική της διπλωματίας είναι ο πόλεμος, κύριε Μάρδα, πόσο αποδυναμωμένη είναι η χώρα μας? Δηλαδή, μήπως η ουσία του πράγματος είναι ότι από τη στιγμή που η διπλωματία ή πόλεμος
και κανείς δεν θέλει τον πόλεμο βεβαίως, τότε μήπως είναι μία παραδοχή ότι μπροστά σε αυτή την εναλλακτική είμαστε αναγκασμένοι και να δεχόμαστε καταστάσεις που η Τουρκία προτιμά και να μην μιλάμε σε θέματα που έχουμε απόλυτο δίκιο και που υπάρχουν διεθνείς νόμοι και κανόνες που μας στηρίζουν σε αυτό? Σε επίπεδο Ευρώπης και χωρών που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών που βρίσκονται μέσα στο ΝΑΤΟ, η επιλογή όπως εθέσεται η διπλωματία ή πόλεμος δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο όρος διπλωματία. Και από εκεί και πέρα, το ό,τι κάνει η Τουρκία το κάνει γιατί έτσι κρίνει να το κάνει. Εμείς κάνουμε και απαντούμε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες όπως πρέπει να απαντήσουμε. Δηλαδή, κύριε Μάρδα, θα γίνω λίγο ακόμη πιο συγκεκριμένη, γιατί βλέπω το χρόνο πιέζει και είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Όταν ακούει ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον Τούρκο ομόλογό του να λέει αυτό που εσείς λέτε ελληνικό εναέριο χώρο, εμείς το λέμε τουρκικό εναέριο χώρο. Πώς πρέπει να απαντήσει, τι πρέπει να πει, τι πρέπει να κάνει, έτσι ώστε η διπλωματία να είναι υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή, να χρήσει νικητή την Ελλάδα. Νομίζω ότι απάντησε με σασίνια και όπως σας είπα και ήμουν μπροστά του στα 5 μέτρα και είδα πως απάντησε. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ξαφνικά γύρισε η όλη συζήτηση στο ότι δεν απάντησε όπως έπρεπε να απαντήσει, αλλά επαναλαμβάνω, οι όποιες απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν και στο συγκεκριμένο θέμα είναι απόλυτα συμβατές με την πολιτική που έχουμε τόσο χρονικό διάστημα. Και όλα, επαναλαμβάνω, κινούνται στο πλαίσιο. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομες, κύριε Μαρδά. Για πρώτη φορά εγώ, παρακολουθώντας τον πολιτικό ρεπορτάζ αρκετά χρόνια, δεν έχω ακούσει σε επίπεδο πρωθυπουργών τόσο ανοιχτή συζήτηση για τέτοια θέματα όπως το κάζους μπέλι ή η υφαλοκρηπίδα, το ένα. Και το δεύτερο, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε ότι η απόφαση Ελληνικής Βουλής για τα 12 μίλια στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, ενώ η απόφαση της τουρκικής Βουλής ήταν μια μονομερής απόφαση για το κάζους μπέλι. Το είπε με διαφορετικά λόγια και νομίζω ήταν ιδιαίτερα σαφής η διάκριση. Μάλιστα. Που έγινε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Μάλιστα. Απλά δεν χρησιμοποίησε αυτά τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, ότι και το κάζους μπέλι είναι αντίθετο στο άρθρο 2 ή 4 είναι ακριβώς το κατευθυντικό χάρτη του ΟΗΕ. Κύριε Μάρδα. Αλλά το περιεχόμενο της απάντησης ήταν αυτό το οποίο έπρεπε. Κύριε Μάρδα, με την υποσημείωση ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται στην επόμενη σύνοδο να επικυρώσει την απόφαση της αποστολής στην Τουρκία των μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Τι ετοιμάζεστε να κάνετε εσείς, πώς ετοιμάζετε να το χειριστείτε το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το οποίο θα αποφασιστεί θα εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου περιμένουμε να δούμε τι διεργασίες θα γίνουν έως τότε, τι αποφάσεις θα πάρθουν και μετά θα συζητήσουμε τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Τελικώς με τα σύνορα της Ευρώπης τι είχατε αποφασίσει στην τελευταία σύνοδο, να είναι ανοιχτά ή κλειστά? Τι ήξερε η Ελλάδα? Στην τελευταία σύνοδο ξέρετε τι έγινε. Έχουν μείνει ένα σύνολο θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν στις επόμενες μέρες, στην επόμενη σύνοδο. Αποφάσισε η σύνοδος ότι η Βαλκανική οδός θα κλείσει? Δεν αποφασίστηκαν κάποια τέτοια πράγματα. Όπως ξέρετε. Μα κύριε Μάρδα, δεν υπήρχε. Συγγνώμη, κύριε Μάρδα. Τα οποία είναι λίγο δύσκολα χρειάζονται και 2 και 3 συμβούλια για να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Μάλιστα. Έτσι ώστε να οριμάσουν. Μάλιστα. Είμαστε στη φάση της ορίμασης της νέας αυτής πολιτικής. Κύριε Μάρδα, σας